Η φωνή της υγιής. Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκι. Creative Commons Free Music Meditation Nirvana Google Images Voice of the Silence PDF File Voice of Silence PDF File. Η φωνή της υγιής. Περικοπή 3. Οι 7 πύλες. Περικοπή 3. Οι 7 πύλες. Ακάρια έκανα την εκλογή μου. Έχω δίψα για σοφία. Έσκησες τώρα το πέπλο που έκρυβε τη μυστική ατραπό και δίδαξες την ανώτερη Γιάννα. Ο υπηρέτης σου είναι έτοιμος να δεχθεί την καθοδήγησή σου. Πολύ καλά, Στραβάκα. Ετοιμάσου, γιατί θα χρειαστεί να κάνεις το ταξίδι μονάχος. Ο διδάσκαλος μπορεί να σου δείχνει μόνο δρόμο. Μία είναι η ατραπός για όλους. Μόνο τα μέσα για να φτάσει κάποιος στο σκοπό ενδιαφέρον, ανάλογα με τους προσκυνητές. Άνθρωπε, με την αδάμαστη καρδιά, τι θα διαλέξεις? Τη διδασκαλία του ματιού, το Σάμταν, την τετραπλή Τχιάνα, ή θα χαράξεις τη διαδρομή σου μέσα από τις 6 παραμύτας, τις ευγενικές πύλες της αρετής που οδηγούν στον Μπότχη και το Πράινα, το 7ο σκαλοπάτι της Σοφίας? Η δύσκολη ατραπός της τετραπλής Τχιάνα είναι όλος στροφές απόκριμνες. 3 φορές μεγάλος είναι όποιος αναριχάται στη θεϊκή μορφή. Τα ύψη της παραμύτα διασχίζονται από μια δύσκολη ατραπό, ακόμη πιο τραχιά. Χρειάζεται να χαράξεις το δρόμο, να χαράξεις ανάμεσα στις 7 πύλες, τα 7 χειρά που τα φυλάσσουν σκληρές, πονηρές δυνάμεις. Είναι τα ενσαρκωμένα πάθη. Θάρρος να έχεις μαθητή και να μην ξεχνάς το χρυσό κανόνα. Όταν θα έχεις περάσει από την πύλη Στροταπάτη και το πόδι σου πατήσει την κήτη του νιρβανικού ρεύματος, σε αυτήν τη ζωή ή σε άλλη επόμενη, θα έχεις μπροστά σου μόνο 7 γεννήσεις, όσοι που διαμαντένια είναι η θέλησή σου. Δες, τι βλέπεις εμπρός σου, όσοι που ποθείς τη σοφία των θεών? Ο μανδύας του σκότους βρίσκεται πάνω από τα τέσβαθα της ύλης, μέσα στις πτυχές του αγωνίζομαι, κάτω από το βλέμμα μου βαθαίνει, Κύριε, διασκορπίζεται προς τα κάτω από την κίνηση του χεριού σου. Ένας κινούμενος έρπον ίσιος κινείται όπως το σώμα του αναδιπλώμενου φιδιού. Μεγαλώνει, φουσκώνει και εξαφανίζεται μέσα στα σκότη. Είναι ο ίσιος του εαυτού σου έξω από την ατραπό που πέφτει επάνω στο σκοτάδι των αμαρτιών σου. Ναι, Κύριε, βλέπω την ατραπό. Το πόδι της είναι μέσα στη λάσπη. Οι κορυφές της χαμένες μέσα στο ένδοξο νιρβανικό φως. Βλέπω επίσης και τις πύλες που όλο στενεύουν στον ταχύ αγκάθινο δρόμο της Κνιάνα. Καλά βλέπεις, Λανού. Οι πύλες οδηγούν το μαθητή μέσα από τα κύματα προς την αντίθετη όχθη. Κάθε πύλη ανοίγεται με χρυσό κλειδί. Τα κλειδιά είναι 7. Αυτά είναι τα χρυσά κλειδιά των πυλών. 1. Ντάνα, της ευσπλαχνίας και της αθάνατης αγάπης. 2. Σίλα, της αρμονίας στα λόγια και της πράξης που ισοζυγίζει το αίτιο, με το αποτέλεσμα, μην αφήνοντας τη θέση για καρμική δράση. 3. Σάντι, της γλυκιάς υπομονής που δεν μπορεί τίποτα να την ταράξει. 4. Βαϊραγγία, της αδιαφορίας, όμοια με την ευχαρίστηση και τον πόνο, η νικημένη πλάνη, η αντίληψη της μοναδικής αλήθειας. 5. Βυρία, η αδάμαστη ενέργεια που χαρίζει το δρόμο προς την υπερφυσική αλήθεια έξω από τη λάσπη της γήινης ψευτιάς. 6. Τχιάνα, η χρυσή πύλη, μόλις ανοιχτή οδηγεί τον Ναριόλ στο βασίλειο του αιωνίου Σατ και την αδιάκοπη ατένισή του. 7. Πράινα, που κάνει τον άνθρωπο Θεό, δημιουργημένο Ποτχισάτφα, γιο των Τιάνης.
Πριν καταφέρεις να πλησιάσεις το τελευταίο ο υφαντή της λύτρωσή σου, πρέπει να έχεις κατακτήσει κατά μήκος του σκληρού μονοπατιού αυτές τις παραμύτας της τελειότητας, τις υψηλές αρετές, 6 τον αριθμό και 10. Γιατί ο μαθητή, πριν γίνεις άξιος να συναντήσεις το δάσκαλό σου κατά πρόσωπο, φως με φως, τι σου υπόθηκε? Πριν δυνηθείς να πλησιάσεις την πρώτη ύλη, πρέπει να έχεις μάθει να διαχωρίζεις το σώμα σου από το νοητικό σου, να διαλύεις το νήσιο και να ζεις εντός του αιωνίου. Γι' αυτόν τον σκοπό πρέπει να ζεις και να αναπνέεις μέσα σ' όλα, όπως το κάθε τι που υπάρχει αναπνέει μέσα σου. Να αισθάνεσαι ότι κατοικείς σε όλα τα πράγματα και ότι όλα κατοικούν μέσα στο εγώ σου. Μην αφήσεις τα παιχνίδια των αισθήσεών σου να εγκατασταθούν μέσα στο νου σου. Μη διαχωρίσεις το είναι σου ποτέ από το είναι, όπως και από κάθε άλλο, αλλά ρούφηξε τον ωκεανό μέσα σου σταγόνα με σταγόνα από τον ωκεανό. Έτσι θα είναι σε τέλεια συμφωνία με ό,τι ζει. Θα αγαπήσεις τους ανθρώπους σαν αδελφούς σου μαθητές, μαθητές ενός και του αυτού διδασκάλου, γη μιας γλυκιάς μάνας. Οι διδάσκαλοι είναι πολλοί. Η ψυχή διδάσκαλος είναι μόνο μία, η αλάγια, η παγκόσμια ψυχή. Ζήσε μέσα στο διδάσκαλο αυτό και οι ακτίνες του ας ζουν μέσα σου. Ζήσε μέσα στους συντρόφους σου όπως και αυτοί ζουν μέσα σε αυτόν. Πριν φανείς το κατόφλι της ατραπού, πρέπει να διασχίσεις την πρώτη πύλη. Πρέπει να συγχωνεύσεις τα δύο μέσα στο ένα. Να θυσιάσεις το προσωπικό μέσα στο απρόσωπο εγώ, για να καταστρέψεις την αντακαράνα. Αντακαράνα, την ατραπό ανάμεσα στα δύο. Να είσαι προετοιμασμένος να απαντήσεις στον Ντάρμα, τον αυστηρό νόμο που θα σε ρωτήσει αμέσως από το πρώτο βήμα. Συμμορφώθηκες με όλους τους κανόνες ως εσύ που έχεις θεϊκές ελπίδες? Συντόνισες την καρδιά και το νοητικό σου με το μεγάλο νοητικό και την καρδιά όλης της ανθρωπότητας? Γιατί όπως η βρυχόμενη φωνή του Ιερού Ποταμού, που η ηχό του είναι όλες μαζί οι φωνές της φύσης, έτσι και η καρδιά αυτού που θέλει να περάσει μέσα στο ρεύμα πρέπει να πάλεται αποκρινόμενη σε κάθε στεναγμό και σκέψη που αναπνέει και ζει. Οι μαθητές είναι όσοι χορδές μιας βίνας με τους ήχους της ψυχής που ξυπνάει. Η ανθρωπότητα με τον πίνακα της αρμονίας της και το χέρι που την χαϊδεύει με την αρμονική πνοή της μεγάλης ψυχής του κόσμου. Η χορδή που δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στο άγγιγμα του διδασκάλου, σε αρμονία γλυκιά με όλες τις άλλες, σπάει και πετυχαίται μακριά, όμοια και τα ομαδικά πνεύματα των λανού στραβάκα. Πρέπει να συντονιστούν με το πνεύμα του ακάρια, να γίνουν ένα με την υπέρτατη ψυχή, αλλιώς να σπάσουν. Αυτό κάνουν οι αδελφοί του ίσιου, οι φωνιάδες της ψυχής τους, η τρομερή αίρεση των Νταντ Ντούγκμπα. Συντονίζεις την ψυχή σου με τον πιο μεγάλο πόνο της ανθρωπότητας, ο υποψήφιος για το φως? Αν ναι, να μπεις. Αλλά πριν βάλεις το πόδι σου στη μοναχική ατραπό του πόνου, καλό είναι να ξέρεις από πριν τις παγίδες του δρόμου σου. Οπλισμένος με το κλειδί της ευσπλαχνίας, της αγάπης και της τρυφερής συμπόνιας, μπορείς ήρεμος να είσαι μπροστά στην πύλη της Ντάνα, την πύλη εισόδου στην ατραπό. Κοίταξε, ο ευτυχισμένο προσκυνητή. Η πύλη απέναντί σου είναι ψηλή και πλατιά και φαίνεται εύκολη να τη διαβείς. Ο δρόμος εισόδου είναι ίσιος ομαλός με χόρτα. Μοιάζει σαν ηλιόλουστο ξέφωτο μέσα στα σκοτεινά βάθη του δάσους, μια αντανάκλαση επί της γης από τον παράδεισο του Αμιτάμπχα. Εκεί τα ειδόνια της ελπίδας πουλιά με ακτινοβόλο φτέρωμα μέσα στα πράσινα άλση τραγουδούν την επιτυχία των άφοβων προσκυνητών. Τραγουδούν τις πέντε αρετές των Μποτισάτφας, την πενταπλή πηγή της δύναμης του Μπότχη και τα 7 βήματα μέσα στη γνώση. Πέρνα, έχεις το κλειδί, να είσαι ήσυχος. Προς τη δεύτερη πύλη ο δρόμος είναι ακόμα χλωερός. Γίνεται ανήφορος όλος στροφές. Απ' την τραχιά του κορυφή καταχνιές ταχτιές κρέμονται πάνω στα απόκρημα πετρώδη ψώματα και όλα είναι σκοτεινά από εκεί και πέρα. Όσο ανεβαίνει ο προσκυνητής, τόσο πιο αδύναμο αντυχεί το τραγούδι της ελπίδας στην καρδιά του.
τον διαπερνά το ρίγος της αμφιβολίας και το βήμα του γίνεται όλο και πιο αβέβαιο. Φυλάξου, ο υποψήφια, από το φόβο που απλώνεται σαν τα μαύρα και σκοτεινά φτερά της νυχτερίδας του μεσονυχτίου ανάμεσα από το σωληνόφωτο της ψυχής σου και το μεγάλο σκοπό που αχνά διαγράφεται στη μακρινή απόσταση. Ο φόβος, τη θέληση σκοτώνει ο μαθητή και παραλύει τη δράση, αν δεν έχει την αρετή της σύλλα. Ο προσκυνητής παραπατά και τα καρμικά χαλίκια της άγωνης ατραπού πληγώνουν τα πόδια του. Το πόδι να είναι σταθερό, ο υποψήφιε. Λούσε την ψυχή σου με την ουσία της Σάντη, γιατί τώρα πλησιάζεις την πόλη που έχει το όνομα της υπομονής. Μην κλείνεις τα μάτια, μη χάνεις τη θέα του Ντόρτζε. Τα βέλη του Μάρα βρίσκουν πάντα εκείνον που δεν έχει φτάσει στη Βαϊράγνα. Πρόσεχε, μην τρέμεις. Η πνοή του φόβου σκουριάζει το κλειδί της Σάντη και το σκουριασμένο κλειδί δεν μπορεί να ανοίξει την πύλη. Όσο προχωρείς, τόσο θα συναντάς παγίδες. Η ατραπός που βαδίζεις φωτίζεται από μια φωτιά. Είναι το φως του θάρρους που καίει μέσα στην καρδιά. Όσο έχεις θάρρος, τόσο περισσότερο θα αποκτάς. Όσο φοβάσαι, τόσο θα αδυνατίζει το φως. Και σκέψου ότι μόνο αυτό σε οδηγεί. Όμοια όπως η αχτίδα η καθυστερημένη πάνω στην κορυφή ενός ψηλού βουνού. Μόλις σβηστεί, γίνεται μαύρη νύχτα. Όταν το φως της καρδιάς σβηστεί, ίσιος, βαθύς, απειλητικός, μέσα από την ίδια την καρδιά σου θα πέσει πάνω στον ατραπό. Και ο φόβος θα ριζώσει τα πόδια σου στο χώμα. Φυλάξου, μαθητή, ο ίσιος είναι λιθαργικός και μια ακτινοβολία του πνεύματος δεν μπορεί να διαλύσει το σκοτάδι της κατώτερης ψυχής, αν κάθε σκέψη εγωιστική δεν έχει φύγει από αυτήν, για να μπορεί να λέει ο προσκυνητής. Έχω απαρνηθεί την πρόσκαιρη μορφή, έχω καταστρέψει την αιτία. Οι προβαλλόμενοι ίσκοι δεν μπορούν να υπάρχουν πια σαν αποτέλεσμα, γιατί έχει λάβει χώρα τώρα η μεγάλη μάχη, η ίστατη σύγκρουση, η τελική, ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο εγώ. Δες, ως και το πεδίο της μάχης έχει κατακριμνιστεί και δεν υπάρχει πια μέσα στο μεγάλο πόλεμο. Όμως μια και τώρα έχεις περάσει την πύλη της Σάντη, έχει γίνει το τρίτο βήμα σου. Το σώμα σου είναι ο σκλάβος σου. Ετοιμάσου τώρα για την τέταρτη πύλη, τους πειρασμούς που εχμαλωτίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Πριν να μπορέσεις να πλησιάσεις, πριν να απλώσεις το χέρι σου να σηκώσεις το μάνταλο της τέταρτης πύλης, να έχεις συγκεντρώσει μέσα στο εγώ σου κάθε αλλαγή νοητική και όλη τη στρατιά να έχεις σκοτώσει από τις σκέψεις αισθήσεις που άπιαστες επίβουλες γλιστρούν και μπαίνουν μέσα στο λαμπρό ιερό της ψυχής σου. Αν δεν θέλεις να σκοτωθείς από αυτές, πρέπει ακίνδυνα να τα έχεις κάνει αυτά τα ίδια δικά σου δημιουργήματα. Παιδιά των σκέψεων σου, αόρατα άπιαστα, σμήνοι γύρω από την ανθρωπότητα στροβιλίζονται, απόγονοι και κληρονόμοι των γήινων λειψάνοντος. Να μελετήσεις το κενό αυτού που φαίνεται γεμάτο, την πληρότητα αυτού που φαίνεται άδεια. Γενναίοι υποψήφιε, δες καλά στο βάθος του πηγαδιού της καρδιάς σου και αποκρίσου. Γνωρίζεις τις δυνάμεις του εγώ, όσοι που μόνο ίσκους εξωτερικούς μπορείς να ξεχωρίσεις. Αν δεν τις ξέρεις, είσαι χαμένος. Γιατί πάνω στην τέταρτη ατραπό και η πιο ανάλαφρη πνοή επιθυμίας ή πάθους διαταράσσει το σταθερό φως πάνω στους κάτασπρους αγνούς τοίχους της ψυχής. Αυτό το πιο μικρό κύμα επιθυμίας, η νοσταλγία για τα απατηλά δώρα της Μάγια, που θα τάραζε την Ανταχαράνο, το μονοπάτι που δένει το πνεύμα σου με το εγώ, το πέρασμα των αισθήσεων, των άγριων ορμών της Αχανκάρα. Κάθε σκέψη, ακόμη και γοργής αναστραπή, θα σε κάνει να χάσεις αμέσως το βραβείο όλων των κερδισμένων σκληρά ανταμοιβών. Κατάλαβε το αιώνιο δεν γνωρίζει αλλαγή.
εγκατέλειψε οριστικά τις 8 σκληρές αθλειότητες. Αλλιώς πράγματι δεν θα φτάσεις στη σοφία και ακόμη πιο πολύ στην απελευθέρωση, λέει ο Κύριος ο Ταθαγκάτα της τελειότητας, αυτός που ακολούθησε τα βήματα των προκατόχων του. Είναι αυστηρή και απαιτητική η αρετή της Βαϊραγκιά. Αν θέλεις να εξασφαλίσεις το δρόμο της, πρέπει να διαφυλάξεις το νου και τις αισθήσεις σου πλήρως αγνές πριν από κάθε σου πράξη διαλυτική. Πρέπει να ποτιστείς ολόκληρος με καθαρή αλάγια, να γίνεις ένα με την ψυχή σκέψη της φύσης. Αν είσαι ενωμένος μαζί της, θα είσαι ανίκητος, αλλά χώρια από αυτήν γίνεσαι στίβος της αμαυρίτη της πατρίδας κάθε κοσμικής πλάνης. Όλα είναι χωρίς διάρκεια στον άνθρωπο, εκτός από την αυνή ουσία της αλάγια. Η κρυστάλλινη ακτίνα της αλάγια είναι ο άνθρωπος, ένα βέλος από φως αμόλυντο εσωτερικό, μια μορφή από άργυλο χοντρό στο εξωτερικό. Αυτή η ακτίνα οδηγεί τη ζωή του αληθινού σου εγώ, είναι ο σιωπηλός άγρυπνος διανοητής, θύμα του κατώτερου εαυτού σου. Η ψυχή σου δεν μπορεί να πληγωθεί, μόνο αν αγνοήσεις το σώμα σου. Κυβέρνα και εξουσίαζε και τα δύο, ώστε να μπορέσεις να περάσεις σώος στην επόμενη πύλη, την πύλη του ισοζυγισμού. Προχώρα με θαρετή καρδιά όταν είναι ρεπροσκενητή. Πήγαινε προς την άλλη όχθη. Αγνώρισε τους ψήθυρους των στρατιών του Μάρα. Να διώχνεις μακριά τα στοιχεία, τα πνεύματα της κακής φύσης, τους ζηλόφθονους, λαμαγίν, του ατέρμονου διαστήματος. Κρατήσου γερά, διότι τώρα πλησιάζεις προς τη μεσαία πύλη, την πύλη της Οδύνης με τις 10.000 παγίδες. Γίνε Κύριος των σκέψεων σου, ο αγωνιστής της τελειότητας, αν θέλεις να περάσεις το κατόφλι. Γίνε Κύριος της ψυχής σου ως αναζητητής της αθάνατης αλήθειας, αν θέλεις να πετύχεις το σκοπό. Συγκέντρωσε το βλέμμα της ψυχής σου στο μοναδικό αγνό φως, το ελεύθερο φως από κάθε πάθος. Κάνε χρήση του χρυσού κλειδιού σου. Το σκληρό έργο εκπληρώθηκε. Ο μόχθος έχει σχεδόν τελειώσει. Η πλατεία άβυσσος που ήταν ανοιχτή για να σε καταβροχτήσει έχει σχεδόν ξεπεραστεί. Πέρασε στην τάφρο που περικλεί την πύλη των ανθρώπινων λαθών. Νίκησε τον Μάρα και την ορμητική λεγεώνα του. Καθάρισες την καρδιά σου από τον ρήπο και την μάτωσες από την ακάθαρτη επιθυμία. Όμως, ο δοξασμένε μαχητή, το έργο σου ακόμα δεν έχει εκπληρωθεί. Κτίσε ψηλό λανού τον τοίχο που θα περιφράξει το Άγιο Νησί, το φράγμα που θα σε προστατεύει από την έπαρση και την ικανοποίηση στη σκέψη του μεγάλου έργου που έχει εκπληρωθεί. Ακόμα και με ένα αίσθημα υπερηφάνειας μπορεί το έργο να καταστραφεί. Ναι, κτίσε γερό το φράγμα, μήπως το ρεύμα των ορμητικών κυμάτων που ξεχύνονται από το μεγάλο κεανό της κοσμικής μάγια και χτυπούν τις όχθες του, καταποντίσουν τον προσκυνητή και αυτό το ίδιο το νησί. Ω ναι, και όταν ακόμη έχει κερδιθεί η νίκη. Το νησί σου είναι το ζαρκάβι, οι σκέψεις σου είναι τα σκυλιά που το κουράζουν και το κυνηγούν καθώς πορεύεται προς το ποτάμι της ζωής. Δυστυχία στο ζαρκάδι που το πρόφτασαν ουρλιάζοντας οι δαίμονες πριν φτάσει στην κοιλάδα της καταφυγής που ονομάζεται Κνιάνα Μάργα, η ατραπό σου της καθαρής γνώσης. Προτού εγκατασταθείς στην Κνιάνα Μάργα και την ονομάσεις δική σου, πρέπει η ψυχή σου σαν τον όριμο καρπό μάγκο να έχει γίνει, τόσο γλυκιά και τρυφερή για τους πόνους των άλλων, σαν την χρυσή του σάρκα, σαν το κουκούτσι του σκληρή για τις δικές σου θλίψεις, ο κατακτητή του καλού και του κακού. Σκλήρινε την ψυχή σου ενάντια στις πανουργίες του εργό. Αξίωσε για αυτήν να ονομαστεί ψυχή διαμάντη. Γιατί όπως το διαμάντη θαμμένο βαθιά μέσα στην παλώμενη καρδιά της γης δεν μπορεί να αντικαθρευτήσει τα γήινα φώτα, έτσι το νοητικό και η ψυχή σου βυθισμένα μέσα στην Κνιάνα Μάργα δεν μπορούν να αντικαθρευτήσουν το απατηλό βασίλειο της Μάγια. Όταν φτάσεις σε αυτή την κατάσταση, οι πύλες που κατάκτησες πάνω στην ατραπό θα ανοίξουν διάπλατες τις πόρτες του και θα σε αφήσουν να περάσεις.
και τότε ακόμα και πιο ισχυρές δυνάμεις μέσα στη φύση δεν θα έχουν την ισχύ να σταματήσουν τον δρόμο σου, γιατί θα είσαι κύριος της επταπλής ατραπού. Αλλά όχι πριν έχεις υποστεί ο υποψήφιε δοκιμασίες που ξεπερνούν το λόγο. Ωστότε ένα έργο ακόμη πιο σκληρό σε περιμένει. Θα πρέπει να αισθάνεσαι ο ίδιος όλο σκέψη, αλλά και κάθε σκέψη να έχεις αποβάλει από την ψυχή σου. Στη σταθερότητα του νου πρέπει να έχεις φτάσει όπου καμιά άβρα, όσο ισχυρή κι αν είναι, να μην μπορεί να εισάγει σε αυτόν ούτε μια σκέψη σου γίνει. Έτσι, εξαγνισμένο το ιερό θα πρέπει να είναι άδειο από κάθε πράξη, ήχο, υγιεινό φως. Όπως η πεταλούδα, πιασμένη μέσα στην παγωνιά, άψυχη πέφτει πάνω στο κατόφλι. Έτσι, όλες οι υγιεινές σκέψεις νεκρές πρέπει να πέσουν εμπρός από τον ναό. Δες, είναι γραμμένο, πριν η χρυσή φλόγα καίει με σταθερό φως, πρέπει η λάμπα να έχει τοποθετηθεί καλά σε μέρος προφυλαγμένο από κάθε γέρα. Bhagavad Gita. Εκτιθεμένη μέσα στην αϊκίνητη άβρα, η λάμψη της θα ταλαντεύεται και η τρεμουλιαστή της φλόγα ίσκιους απατηλούς θα ρίχνει σκοτεινούς και πάντοτε εναλλασσόμενους πάνω στο λευκό ιερό της ψυχής. Και τότε η ψυχή σου, ο εσύ που την αλήθεια επιδιώκεις, σαν ένας τρελός ελέφαντας θα γίνει, που δέρνεται με λύσα μέσα στη ζούγκλα, που θεωρεί τα δέντρα του δάσους ζωντανούς εχθρούς και χάνεται στον αγώνα του να εξοντώσει τους κινούμενους ίσκιους που χορεύουν πάνω στις πλευρές των ηλιοφώτιστων βράχων. Φυλάξου μήπως από φροντίδα του εγώ, η ψυχή σου χάνει έδαφος πάνω στη γνώση ντεύα. Φυλάξου μήπως από παραμέληση του εγώ, η ψυχή σου δεν έχει έλεγχο του ασθενικού σου νου, γιατί θα αποστερηθεί στον νόμιμο καρπό των κατακτήσεών της. Φυλάξου από την αλλαγή, διότι η αλλαγή είναι ο μεγάλος σου εχθρός. Η αλλαγή αυτή θα σε χτυπήσει και θα σε εκτρέψει από την ατραπό που βαδίζεις, προσβάλλοντας αμφιβολίες γλιστερούς. Προετοιμάσου και ειδοποιήσου έγκαιρα, αν έχεις δοκιμάσει και αποτύχει, ο αδάμαστε πολεμιστή, μη χάσεις το θάρρος σου, συνέχισε τον πόλεμο και ξαναγύρισε ξανά και ξανά στην εύχοδο. Ο ατρόμητος πολεμιστής την ώρα που πεθαίνει με ανοιχτές πληγές θα ξαναχτυπήσει πάλι τον εχθρό, θα τον κυνηγήσει έξω από το τείχος και θα τον νικήσει, πριν να έχει ο ίδιος ξεψυχήσει. Κάντε λοιπόν το ίδιο με αυτόν όλοι εσείς που αποτυγχάνετε και υποφέρετε, και μέσα από το οχυρό της ψυχής σας κυνηγήστε όλους τους εχθρούς, φιλοδοξία, οργή, μίσος, ως και τον ίσιο της επιθυμίας, ακόμη και όταν θα έχετε αποτύχει. Θυμήσου εσύ που πολεμάς για την ελευθερία του ανθρώπου, πως κάθε αποτυχία είναι και μια επιτυχία. Κάθε αγνή προσπάθεια με τον καιρό κερδίζει την ανταμοιβή της. Τα ιερά βλασταίνουν σπέρμα και αυξάνουν αθέατα μέσα στην ψυχή του μαθητή. Οι μίσχοι τους συνεχώς στερεώνονται σε κάθε νέα δοκιμασία. Γέρνουν όπως οι καλαμιές, αλλά ποτέ δεν σπάζουν και δεν μπορούν ποτέ να φανιστούν. Αλλά όταν σημάνει η ώρα, ανθίζουν. Αν όμως ήρθες προετοιμασμένος να είσαι άφοβος, ο δρόμος σου από τώρα και μετά είναι καθαρός, ίσιος ανάμεσα από την πόρτα Βύρια, την πέμπτη από τις επτά πύλες. Είσαι τώρα στην πορεία που οδηγεί προς το λιμάνι της Τσιάν, προς την έκτη πύλη, Μπούτι. Η πύλη Διάνα, ως βάζω από αλάβαστρο άσπρο και διάφανο, που μέσα του καίει σταθερή μια χρυσή φλόγα, η φωτιά του πράινα που ακτινοβολεί μέσα από το άτομο. Αυτό το βάζω είσαι. Έχεις ξεφύγει από τα πράγματα της αίσθησης. Ταξίδεψες πάνω στην ατραπό της όρασης, την ατραπό της ακοής, και στέκεις όρθιος μέσα στο φως της γνώσης. Έφτασες τώρα στην κατάσταση τη τίξτα. Ω Ναριόλ, είσαι ασφαλής. Γνώριζε ο κατακτητή των αμαρτιών που μόλις ένας σοβάνι βρεθεί μέσα στην έβδομη ατραπό, η φύση όλη πάλεται χαρούμενη από έκπληξη και νιώθει ποταγμένη. Το αργυρό αστέρι ακτινοβολεί, το γεγονός σαν νυχτολούλουδα, το ριάκι κελαρίζει στα χαλί και αυτή την ιστορία.
Τα κύματα του ωκεανού μου γκρίζουν στους βράχους που περιζώνουν τις σπηλιές. Οι αρωματισμένες άβρες την τραγουδούν μέσα στις κοιλάδες και τα μεγαλόπρεπα πεύκα ψιθυρίζουν μυστικά. Ένας διδάσκαλος έχει εγερθεί, ένας διδάσκαλος της ημέρας. Σαν λευκός στήλος ορθώνεται προς τη δύση αυτός που στο μέτωπό του ανάτειλε ο ήλιος του αιωνίου πνεύματος. Ξεχύνει τα πιο ένδοξα κύματά του. Ο νους του σαν ένας γαλήνιος χωρίς σύνορα ωκεανός απλώνεται στο άπειρο διάστημα. Το δυνατό του χέρι τη ζωή και το θάνατο κρατά. Ναι, είναι κρατεός. Η ζώσα δύναμη που ελευθερώθηκε σε αυτόν, η δύναμη αυτή είναι αυτός ο ίδιος. Μπορεί να υψώσει τώρα το σιωπηλό του σκήνομα πάνω από τους θεούς, επάνω από τον μεγάλο
Όσο περισσότερο ενώνεσαι μαζί της με το είναι σου συγχωνευμένο μέσα στο είναι της, τόσο η ψυχή σου ενώνεται με εκείνο που υπάρχει και τόσο πιο πολύ θα γίνει το απόλυτη συμπόνια. Έτσι είναι η ατραπός άρεια, η ατραπός των Βούδεχας, της τελειότητας. Ωστόσο, ποια είναι η σημασία των ιερών γραφών μέσα στους κυλήνους της Περγαμηνής που συμπαγορεύουν τα παρακάτω λόγια? Αόν, πιστεύω πως δεν εφανούνται όλοι οι αρχάτσι από τους γλυκούς καρπούς της νιρβανικής ατραπού. Αόν, πιστεύω πως δεν παίρνουν όλοι οι Βούδες μέσα στη νιρβάνα ντάρμα. Ναι, πάνω στον ατραπό άρια δεν είσαι πια ένας στοραπάτη, είσαι ένας μποτισάτβα. Το ρεύμα έχει διανυθεί. Είναι αλήθεια πως δικαιούσε τώρα το φόρεμα του Ντερμακάβα, αλλά ο Σαμχουγκακάβα είναι πιο μεγάλος από έναν Νιρβανίν. Και ακόμη πιο μεγάλος είναι ένας Νιρμανακάγια, ο βόλας της συμπόνιας. Σκύψε το κεφάλι και άκουσε προσεκτικά, ο Μποτισάτβα. Η συμπόνια μιλάει και λέει, μπορεί να υπάρχει ευγενωνία όταν το κάθε τι που ζει πρέπει να υποφέρει. Θα σωθείς εσύ ο ίδιος για να ακούς τα βαγγετά του κόσμου όλου. Έχεις ακούσει τώρα ό,τι έχει λεχθεί. Δεν θα φτάσεις ακόμη ως το έβαινο σκαλί και δεν θα φτάσεις και λύσεις την πύλη της τελικής γνώσης, παραμένει για να ρευνοστείς τον πόνο. Αν θέλεις να γίνεις τα ταγχάτα, να ακολουθήσεις τα βήματα των προκατόχων σου, και έτσι χωρίς εγωισμό να μείνεις ως το τέλος που δεν έχει τέλος. Είσαι πιο φωτισμένος. Διάλεξε το δρόμο σου. Κοίτα το τρυφερό φως που καταβγάζει τον ορίζοντα προς την Ανατολή. Σε ένδειξε το ξενοδείο ο ουρανός και η γη ενώνονται και από τις τετραπλές εκτελεμένες εξουσίες υψώνονται τραγούδια αγάπης από τη φλεγόβολα φωτιά και το ρευστό νερό, από την ευρυαστή γη και από τον παραγμένο αγέρα. Άκουσε! Μέσα από το βαθύ και ανεξερεύνητο στεγονισμό του χρυσού φωτός, εκεί που μίζονται ο νικητής και η φωνή χωρίς λόγια εξώνεται, μέσα από όλη τη θέση, με τους χίλιους τρόπους της νεριακή ρίση. Χαρά σε εσάς, άνθρωποι της Μαϊάλμπα. Ένας προσκυνητής έχει γυρίσει από την άλλη όχθη. Ένας νέος αρχάτ γεννήθηκε. Ειρήνη σε όλα τα όντα. Creative Commons, Free Music Meditation Nirvana, Good Images, Voice of Silence, PDF File. Η φωνή της Αγής, περικοπή 3, οι 7 πύλες. Η φωνή της Αγής, Έλενα Πέτροβνα Πλαβάτσκι.